μια λουτρόπολη στην κρίνη της Ερυθρέας και όχι μόνο, θα μας παρουσιάσει και ενδιαφέρουσες επιστημονικές απόψεις στον ιατρικό τύπο του 19ου αιώνα. Υπάρχει πολύ υλικό άγνωστο σε εμάς. Παρακαλώ, να σας το παρουσιάσουμε μόνο. Ο κύριος Αριστίδης Διαμαντής, ιατρός, ιστορικός θεατρικής και συγγραφέας, γεννήθηκε στο Βόλο το 1959, σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει αποφοιτήσει από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και είναι πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού. Ειδικεύτηκε στην κυταρολογία και είναι αριστούχος διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα είναι διευθυντής του εργαστηριακού τομέα και διευθυντής εκπαίδευσης και έρευνας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, καθώς και καθηγητής στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Είναι συγγραφέας 19 μονογραφιών και περισσότερες από 350 πρωτότυπες ερευνητικές του εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά ή ανακοινωθεί σε συνέδρια και ημερίδες. Για το επιστημονικό και στρατιωτικό του έργο έχει αποσπάσει πολλές τιμητικές διακρίσεις και επένους και έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών, το Γερουλάνιο Ίδρυμα και την Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Κυταρολογίας. Καλημέρα σας και από μένα, κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του ΚΕΜΕ, εκλεκτό Προεδρείο, εκλεκτή προσκεκλημένη σημερινής συνεδρίας. Με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και ιδιαίτερα το φίλο το Θοδωρή Κοντάρα και την πρόσκληση που μου έκανε να είμαι εδώ κοντά σας. Πραγματικά ένα θέμα το οποίο δεν το ήξερα, το ψάξα και θεωρώ πραγματικά ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον όχι μόνο από άποψη για την περιοχή για την οποία συζητάμε σήμερα, αλλά και γιατί, και θα σταθώ στα λόγια του Δημάρχου, δεν είναι μια ιστορική απλώς αναδρομή, όπως θα διαπιστώσετε στην πρόοδο της ομιλίας μου, έχει διαχρονική αξία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το διπορικό στην Λουτρόπολη της Κρίνης ή του Τσεσμέ, τα Λίτζα του Τσεσμέ, όπως λεγόντουσαν τότε. Στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, στα μικρασιατικά παράλια, βρίσκονται οι αιματικές πηγές σε μικρή απόσταση από την Κρίνη και τα Λάτσατα, γνωστές και ως Λίτζα ή ως Λίτζια του Τσεσμέ ή και πηγές των Χαλκιδαίων, όπως μνημονεύει ο Παυσανίας. Ο διάσημος Έλληνας περιηγητής και γεωγράφος του 2ου αιώνα μετά Χριστό τις αποκαλεί θαλάσσια λουτρά, είτε γιατί αυτές βρίσκονται από πλησίων της θάλασσας όπου ανέμειναν κάποιες πηγές, είτε, και αυτό είναι το περισσότερο πιθανό, γιατί την εποχή του Παυσανία θεωρούσαν ότι πήγαζαν από τα θερμά θαλάσσια ύδατα της περιοχής. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι Οθωμανοί της είχαν ονομάσει Λίτζα, που σημαίνει θερμές πηγές στα τουρκικά. Σε αυτή την περιοχή, κατά το 2ο ήμιση του 19ου αιώνα, αναπτύχθηκε οικιστικά φημισμένη Λουτρόπολη. Η επιτελική γεωγραφική της θέση την κατέστησε πόλο έξης όχι μόνο των τόπιων, αλλά και των ξένων επισκεπτών. Ο άρτιος οδικός άξονας που τη συνέδεε με τις γύρω περιοχές, καθώς και η τακτική εκτοπλοϊκή συγκοινωνία με τη Σμύρνη και τη Χίο, λειτουργήσαν καθοριστικά στην αναγνωσιμότητά της όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Τα απλοϊκής κατασκευής οικίματα, λουτρώνες, που υπήρχαν στην ελόγω περιοχή, πριν από τα μέσα του 19ου αιώνα, δίνουν τη θέση τους σε σύγχρονες για την εποχή κατασκευές. Οι φωτογραφίες που θα παρακολουθήσετε και θα βλέπετε δεν είναι της εποχής του 19ου αιώνα, ενδεχομένως είναι στις αρχές του 20ου και μέχρι του 1930, από ένα αρχείο Τούρκου φωτογράφου που τυχαία έπεσε πάνω τους ψάχνοντας για να έχω λίγο φωτογραφικό υλικό και στάθηκε δύνατο να βρω κάτι άλλο καλύτερο. Οπότε θα βλέπετε και θα τις κάνετε συνδυασμούς. Αναγίνονται ξενοδοχειακά καταλήμματα όπου φιλοξενείται πλήθος κόσμου που επισκέπτεται τα λουτρά, αφενός μεν για λόγους αναψυχής εξαιτίας του φυσικού κάλους και του καθαρού θαλάσσιου αέρα,
αφετέρου δε, και εδώ είναι το σημαντικό, για τις θεραπευτικές ιδιότητες των πηγών. Το 1855, για πρώτη φορά, ο ξακουστός γιατρός της Σμύρνης, ο αφιλοκερδής φιλάνθρωπος και πραγματικός ιατροφιλόσοφος της εποχής του και καθηγητής της Ευαγγελικής Σχολής που είδαμε προηγουμένως, ο Χαράλαμπος ο Βερνάρδος, τα επισκέπεται, προκειμένου να διαπιστώσει τις σημαντικές τους ιδιότητες και από τότε γίνεται κάθε καλοκαίρι τακτικός στα μόνας τους, αναζητώντας μάλιστα ο ίδιος ανακούφιση από διάφορα μικροπροβλήματα τα οποία έπασχε. Ο ίδιος, αφού επισημαίνει την αξία τους, θα συμβάλλει στην προβολή και αξιοποίησή τους. Και με παρότρισή του, Τούρκοι επιχειρηματίες θα κατασκευάσουν τα πρώτα οικήματα πλησίων των λουτρών και τους πρώτους λουτρώνες, ούτως ώστε να γίνουν προσιτά στους κατοίκους της περιοχής. Ο Χασάν Αγκά Μαμούτογλους, όπως αναφέρεται από την Κρίνη, και σχεδόν ταυτόχρονα ο Σεΐντ Αφέντης και ο Μεχμέτ Αγάς, ο οποίος διατηρούσε ήδη μικρό καφενείο στην ελόγω περιοχή, θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Οι τρεις αυτοί ιδιοκτήτες θα δώσουν τη σκητάλη τους και σε άλλους μεγαλέμπορους και πλούσιους Έλληνες Σμυρνιούς και ξένους, και ιδίως Άγγλους και Γάλλους, οι οποίοι θα κατασκευάσουν πολυτελείς επαύλεις, συνεισφέροντας περαιτέρω στην ανάπτυξη της Λουτρόπολης και στη διάδοση της φήμης της σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Εδώ αυτή η διαφάνεια δείχνει, όπως τουλάχιστον διάβασα με τα αγγλικά και όσο λίγο καταλάβαινα του και χωρίς να ξέρω αλλά έχω μια εμπειρία από την Τουρκία, δείχνει μάλλον το καφενείο του Μεχμέτ Αλί. Η φήμη της Λουτρόπολης εξαρτώθηκε τόσο πολύ, ώστε το καλοκαίρι του 1870 ο βαθύπλωτος Αιγύπτιος το Σουν Πασάς την επισκέφτηκε με τη δική του, θα λέγαμε σήμερα, θαλαμιγό, για να θεραπευτεί από βαριάς μορφής τραυματισμούς από τους οποίους έπασχε. Η ευεργετική επίδραση της υδροθεραπείας τον έκανε να την επισκεφτεί αρκετές φορές, αλλά και το επόμενο ιδιαίτερα καλοκαίρι, και να προβεί μάλιστα στην ενέργεια Οθωμανικού τεμένους και κρίνης με δικές του δαπάνες. Ο πρόωρος θάνατός του ανέκοψε τα σχέδια για περαιτέρω αξιοποίηση της περιοχής από τουριστικής απόψεως και των ιαματικών λουτρών που διέθετε η περιοχή. Σημειωτέων στην περιοχή της Ιωνίας, η υδροθεραπεία έχει αρχίσει να αποκτά μεγάλη φήμη ως βοηθητική θεραπευτική μέθοδος για ένα μεγάλο αριθμό παθήσεων, ώστε το 1876 ο γιατρός πρόδικος Πάγκαλος να ιδρύσει το πρώτο υδροθεραπευτήριο στην κοσμοπολίτικη τότε Σμύρνη με επιστημονικό του διευθυντή, το γιατρό Σημεών Ευστρατιάδη. Τα στοιχεία αυτά τα έχω πάρει από ένα καταπληκτικό βιβλίο του συναδέλφου του κ. Βλαδίμη, ο οποίος σας μιλήσει μετέπειτα, που έγραψε για τη γιατρού της Σμύρνης. Το παράδειγμα του Βερνάρδου ακολούθησαν και άλλοι γιατροί. Ο Σωτήριος Καρακούσης, ο Λόγιος Γιατρός Αριστείδης Καλλιγάς και ο Γεώργιος Λάρτης είναι οι επόμενοι γιατροί που θα επισκεφτούν τις ιαματικές πηγές του Τσεσμέ. Ο τελευταίος μάλιστα, δηλαδή ο Γεώργιος Λάρτης, θα λάβει μέρος στο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1882 υπό την αιγίδα της Εθνικής Εταιρείας Αθηνών, όπου εκτός από επίτιμος αντιπρόεδρος του Συνεδρίου θα ανακοινώσει την εργασία του περί των ιαματικών υδάτων της Ιωνικής Χερσονήσου, αναλύοντας τις ιδιότητες και επισημάνοντας τις θεραπευτικές ενδείξεις κάθε πηγής. Τα πρακτικά του Συνεδρίου, που έφεραν την ονομασία πρακτικά της Εναθήνες Συνόδου των Ελλήνων Ιατρών, φιλοξενήθηκαν στο έκτακτο ιατρικό περιοδικό της εποχής Γαλινός, το επόμενο έτος, το 1883, σε σελίδα 17 του οποίου δημοσιεύθηκε η εργασία του Λάτρη. Αυτή η μελέτη του Λάτρη και οι δύο επόμενες εργασίες του, περί των ιαματικών υδάτων, των Σάρδεων και της Φιλαδελφίας και των περιαματικών υδάτων εν τη αρχαιότητη, που ανακοίνωσε ο ίδιος στο δεύτερο Πανελλήνιο Αρχικό Συνέδριο που έλαβε πόρα πάλι στην Αθήνα το 1887, αναδημοσιεύθηκαν σε ιδιαίτερο τόμο στην Αθήνα με τίτλο «Τα υδρολογικά του Γεωργίου Λάτρη», που προλόγησε ο γιατρός της Σμύρνης Παναγιώτης Ζανέλης. Αυτός ο κύριος που βλέπετε, ο Γάλλος αρχιτέκτονας, ιστορικός και αρχαιολόγος Σαρλ Τεξιέ, δημοσιεύει το 1862 μια σειρά σημαντικών έργων από τις εξαιρετικές του εντυπώσεις στη Μικρά Ασία και τη Μέση Ανατολή, όπου κάνει μία για αυτές τις πηγές, και το 1864
ο δημοτικός γιατρός των Αλατσάτων, Νικόλαος Μαραθάκης, μετά από επίσκεψή του στην περιοχή, προβαίνει στην περισπούδα στη μελέτη περί των λιτζίων ή των θερμών ιαματικών υδάτων της επαρχίας Κρίνης, που δημοσιεύεται στο ιατρικό περιοδικό της εποχής Μέλης Αθηνών. Σε αυτό το άρθρο, ο γιατρός Μαραθάκης περιγράφει με σαφήνεια την επιστημονική αξία των ιαματικών πηγών και την ευεργετική επίδραση της θιούχου φύσεώς τους επί πλήθους χρονίων νοσημάτων, δερματικών και ρευματικών παθήσεων, καθώς και παθήσεων του γαστρεντερικού συστήματος και εκτός των άλλων επισημαίνει την αναγκαιότητα της εκμετάλλευσης των αντιστοίχων ιαματικών πηγών που βρίσκονται στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι αυτές αποτελούν πόλο έλξης ιαματικού τουρισμού και σημαντική πηγή εσόδων για την οικονομία της χώρας μας. Το 1868, ο νεαρός φοιτητής ιατρικής από τα Βουγλά, ο Αναστάσιος Πατριώτης, που απεβίωσε δυστυχώς σε μικρή ηλικία κατά τη διάρκεια του σπουδών του στη Γερμανία, στο Στρασβούργο, τότε ήταν κάτω από γερμανική κατοχή, ήταν στην προσεκτική αυτοκρατορία, έρχεται από το Στρασβούργο που σπούδαζε και μεταφέρει κενές φιάλες προς κλήρωση ύδατος από τις πηγές, προκειμένου να εξεταστούν από τον επιφανή φυσιολόγο και χημικό γερμανό καθηγητή του, Χόπε Σέιλερ, ο οποίος με το επιστημονικό του έργο έθεσε τις βάσεις της βιοχημίας και μέχρι σήμερα θεωρείται ο κύριος ιδρυτής της. Σύμφωνα με τον γιατρό Γεώργιο Βλάμου, που θα ακούσετε σε λίγο, στην ποιοτική ανάλυση των πηγών προέβησε ο χημικός Σόμερ από το ΚΑΕΟ το 1872, καθώς και ο πρώτος καθηγητής της φαρμακευτικής χημίας του Πανεπιστημίου των Αθηνών, Ξαβέριος Λάνδρελ, ο οποίος δημοσίευσε τα ευρήματά του στο περιοδικό Ιωνία της Μήνης τον Ιανουάριο του 1875. Σημειωτέων ότι ο Λάνδρελ ασχολήθηκε ιδιαίτερως και με τα ιαματικά νερά της Μήνου, της Κύθνου, της Υπάτης, της Ιδυψού, των Θερμοπυλών και των Μεθάνων, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικές μελέτες για τη σύσταση, την ωφελημότητα και τις θεραπευτικές τους εφαρμογές. Πάντα σύμφωνα με τον γιατρό Βλάμο, εκτός από την ποιοτική, στην ποσοτική ανάλυση των πηγών προχώρησε και ο Γάλλος γιατρός φαρμακοποιός και καθηγητής Αυτοκρατορικής Ιατρικής Σχολής της Κωνσταντινούπολης που βλέπετε, ο Σαρ Μποκόλσκι Πασάς και ο χημικός Ουρμπέν της Εκόλ Σεντράλ των Παρισίων. Δυστυχώς, όσο και αν περιηγήθηκα στο θαυμαστό κόσμο του διαδικτύου, δεν μπόρεσα να βρω ποιος ήταν ο χημικός Σόμερ στο Κάιρο. Ενώ για τον Ουρμπέν ανακάλυψε ότι πρόκειται μάλλον για τον Βικτόρ Ουρμπέν, πατέρα του διάσημου Γάλλου χημικού και καθηγητή της Σορβόνης, Ζορζ Ουρμπέν, που μετέδωσε στο γιο του την αγάπη του και τις πόντες του γνώσης στη χημεία. Το 1876, πάντα σύμφωνα με τον γιατρό Βλάμο, ο ντοκτέρ, όπως αναγράφεται, Πε Κολάρο ή Κολαρό στα γαλλικά, όπως θέλετε διαβάζει το, αναγράφεται με λεταγικούς χαρακτήρες, δημοσιεύεται στα γαλλικά μελέτη με τίτλο «Ο Θερμάλ Σουλφοροσαλίν Βεντζά Πρετσεσμέ», που εξεδόθη από τον εκδοτικό οίκο της Κωνσταντινούπολης, «Δε Κάστρο και Μιράν». Η ανάλυση των υδάτων των πηγών αναδημοσιεύθηκε στον τόμο 23 των Annales de la Société d'Hydrologie Médicale de Paris, της σχολικής περίοδου 1877-1878. Όσο και αν προσπάθησα να εντοπίσω την προέλευση και το έργο του γιατρού Κολάρο, αυτό στάθηκε αδύνατο. Το 1894 ο διακεκριμένος αλατσακιώτης γιατρός, πολυμαθής λόγιος και φιλίστορας Γεώργιος Βλάμος που σας έλεγα, γύρισε στη Σμύρνη από τον εκδοτικό οίκο Αμάρθια με την άδεια του Αυτοκρατορικού Οθωμανικού Υπουργείου Παιδείας, την ολοκληρωμένη του εργασία και ευρυθή πραγματεία 68 σελίδων με τίτλο «Η ιαματική των Χαλκιδαίων πηγέ ή τα λίτζα του Τσεσμέ». Η έκδοση αυτή, προϊόν προσωπικής δεκαετούς εμπειρίας από τη χρήση των ιαματικών λουτρών και ενδελεκούς ανασκόπησης της μέχρι τότε φυστάμενης βιβλιογραφίας, είχε τη φιλοδοξία να καλύψει ένα μεγάλο φάσμα απορειών και ερωτήσεων που ενδεχομένως θα εγείοντο σχετικά με τις θεραπευτικές ιδιότητες από τη χρήση των μεταλλικών υδάτων. Σε αυτή τη μελέτη, ο συγγραφέας εγκομιάζει τις αιματικές ιδιότητες των πηγών, διότι όπως αναφέρει στον πρόλογο του, αυτέ ενίων της Ευρώπης πολλών υπέκτερε την χάνωση. Και συνιστάζει στους αναγνώστες
να τις επισκέπτονται αφενός μεν γιατί βρίσκονται κοντά στους τόπους όπου διαμένουν, αφετέρου γιατί είναι οικονομικά περισσότερο προσιτές από άλλα μέρη. Η πρωτότυπη αυτή έκδοση του Βλάμου περιλαμβάνει εκτός του προλόγου 14 ευσύνοπτα και κατατοπιστικά κεφάλαια. Θα σταθώ σε δύο μόνο ενότητες της θαυμάσης αυτής και επιστημονικά τεκμηριωμένης μονογραφίας, προκειμένου να αντιληφθείτε κι εσείς τις επικρατούσεις και κάτι προσωπική μου γνώμη επαρκής ιατρικής γνώσης εκείνης εποχής που σχετίζονται με τα διάφορα νοσήματα του οργανισμού. Ανατρέποντας λοιπόν το έκτο κεφάλαιο, το οποίο πραγματεύεται την ιαματική ενέργεια των μεταλλικών υδάτων και τις αντιλήξεις αυτών, διαβάζουμε ότι αυτά επενεργούν θετικά κατά το ξέος και χρόνιο ρευματισμού και όλων των εκδηλώσεων αυτού, ενώ εξαίρεται σχεδόν θαυματουργή ενέργεια της λάσπης επί των ασθενών. Κατά του λιφαντισμού και των χειρατικών νοσημάτων, δηλαδή των διωγκώσεων των αδένων, των αλλοιώσεων των άθρων και των οστών, των ατόμων ελκών της κνήμης και του ραχητισμού, κατά των νοσημάτων του εγκεφάλου, του νοτιαίου μυελού και των νεύρων, σημειωτώνει ότι οι παραπληγείς βελτιώνονται όπως αναφέρεται στο κείμενο, ακόμη μάλιστα και θεραπεύονται ιδιαίτερα όταν η πάθηση αυτή είναι φρέσκια, νοπή, είναι πρόσφατη. Κατά των νοσημάτων του πεπτικού συστήματος, όπου η μεθοδική εσωτερική χρήση των υδάτων επενεργεί ευεργετικά, όπως σε περιπτώσεις βραδύτητας ή αδράνειας της πέψεως, δυσκυλότητας, ικταίου και χολομηθίας, κατά των διαφόρων ενεργοποιητικών νοσημάτων, όπως σε περιπτώσεις οξείας ή χρόνιας νεφρίτιδας, χρόνιας κυστήτιδας και προστατήτιδας, φλεγμονώτης μήτρας και των οδικών, δυσμηνόρειας και ακόμη κατά της στυρώσεως. Και κατά της χρόνιας δηλητηρίας που βασάνιζε την εποχή εκείνη, όπως ήταν ο υδράλιος, τη θεραπεία της υφλήνους και ο μόνιμος. Όσον αφορά στις αντενδείξεις της κρίσης των υδάτων, αυτές είναι ελάχιστες. Περιοριζόμενες σε ασθενείς κυρίως με οξέα νοσήματα του αναπνευστικού όπως ήταν το άσθημα ή η φυματίωση στις διάφορες φάσεις και χρονικές περιόδους και μορφές της, γιατί η χρήση τους προκαλούσε έντονο βήχα, αιμοπτύσεις και φίδωση, καθώς και σε ασθενείς με οργανικές αλλοιώσεις από την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, διαβήτη και βαριές νευρώσεις και συμφώνηση του κεφάλαιου. Τέλος, το 8ο κεφάλαιο, το οποίο πραγματεύει την πόση των μεταλλικών υδάτων, ο αναγνώστης πληροφορείται την ωφέλιμη δράση τους στην απορρόφηση των εξυδρομάτων του οργανισμού, στη μείωση των επιπέδων του ορυκού οξέως, στη διάλυση των φραγμένων τρικοειδών αγγείων, στη βελτίωση της χρόνιας βροχίτιδας, καθώς και στη διέγερση του στομάχου και του εντερικού σωλήνα που αφορούσε στην δυσκολιότητα και στην γενικότητα στη διαδικασία της πέψης. Θα επιστρέψω στη δημοσίευση του Μαραθάκη, κλείνοντας με το σχόλιο του συντάκτη και εκδότη της Μέλιας των Αθηνών, που δεν ήταν άλλος από το γιατρό και συγγραφέα με σπουδές στην Αθήνα και το Παρίσι, πρώτο διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώτο καθηγητή της, τον Αναστάσιο Γκούδα, προκειμένου όλοι μας να κατανοήσουμε τη διαχρονική αναγκαιότητα της εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου της δικής μας χώρας, που βρίθη ιαματικών πηγών σχεδόν σε όλη την επικράτεια, με την προβολή και σωστή διοργάνωση του ιατρικού παύλα ιαματικού τουρισμού με πολλαπλά ωφέλη σε εθνικό επίπεδο. Δυστυχώς, απογοητευτικές και επίκαιρες οι σκέψεις του Γκούδα εν έτη 1864, δηλαδή 150 και πλέον χρόνια, όπως θα διαπιστώσετε με το κείμενο αυτό. Λέει λοιπόν ο Γκούδας στο τέλος του άθρου του Μαραθάκη, ως σχόλιο συντάκτου. Για τις αξιολογητές τάφης πραγματείας, λέει ο Γκούδας, αφαιρέσαμε 4 μόνο στίχους, αφορώντας προσωπικό σε εμάς και μη αρμόζοντας εισήγραμμα παροιμών συντασσόμενων. Σεμνός λοιπόν ο Γκούδας. Αντίθετα τούτων, αναγκαίων θεωρούμε να προσθέσουμε την εξής παρατήρηση. Πόσοι άραγε η αιματική πηγή υπάρχουν στην Ελλάδα, η οποία ωφέλεια ήθελε προκύψει εις την πάσχουσα ανθρωπότητα και στην επιστήμη, εάν οι κατατόπους ιατροί εφρόντιζαν να δημοσιεύσουν στα περί αυτών, όπως ο αξιότιμος συνάδελφος κ. Μαραθάκης, ή ως πλούτος ήθελε να εισέλθει από αυτόν και στο δημόσιο ταμείο, εάν η μεν κυβέρνηση εφρόντιζε εντονότερο να παρέξει ασφάλεια εισάπαν το κράτος και εύκολο στην κοινωνία, εταιρεία δεν της αναλάμβανε την εκμετάλλευση των αιματικών τούτων πηγών. Τι αληθεία, συνεχίζει ο Γκούδας,
κατεχόμεθα υπό μεγίσης αγανακτήσεως, ο Σάκης βλέπουμε έναν μενέκα των εξημών, φροντίζοντα μόνο περί των ιδίων. Τους δε πολιτικούς μας και ιδίους οικονομολόγους μας, ερίζοντας περί οικονομιών εκ του ανήθου κειμήνου. Ουδένα δε ασχολούμενο προς ανάπτυξη και εκμετάλλευση του εθνικού ημών πλούτου, από το οποίο η δύνατο να διατραφώσει, ίσως μάλιστα και να αντιφύσουν σε πενταπλάσεις σχεδόν των σημερινών κατοίκων του κράτους μας. Κυρίες και κύριοι, από την εποχή του Μαραθά και του Γούντα, μήπως γνωρίζετε αν έχει γίνει κάτι μέχρι σήμερα. Ακόμη και η έδρα της υδρολογίας και ιατρικής κλιματολογίας που ιδρύθηκε το 1937 με σκοπό την ανάδειξη των 900 και πλέον ιαματικών πηγών της χώρας μας, καταργήθηκε από την ιατρική σχολή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Διαμαντή για την πολύ ενδιαφέρουσα περιστατωμένη συζήτησή του. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Λάζαρος Βλαδίμηρος, θα...